Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμπληρώνονται σήμερα 4 χρόνια, παρά 10 μέρες, από τότε που αναλάβαμε την ιστορική ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας. Η αριστερά επιβίωσε, ακυρώνοντας το πολυπόθυνο το σενάριο της αριστερής παρένθεσης και βάζοντας εντός παρενθέσεως την ανθρωπιστική κρίση που παραλάβαμε. Διότι αυτό που μας κληρονομήσατε ήταν μια χώρα χρεοκοπημένη και ένα λαό καθημαγμένο και απελπισμένο. Με λάθη που κάναμε και σκληρά μαθήματα που πήραμε, με συμβιβασμούς και παραλήψεις, αλλά διατηρώντας τις αρχές και τα οράματά μας, καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους της χώρας. Να βγούμε από το καθεστώς των μνημονίων, να εξυγειάνουμε το δημόσιο βίο και να ανακτήσουμε την αξιοπιστία και το κύρος μας διεθνώς, κλείνοντας πληγές χρόνιες όπως το μακεδονικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμείς οι συμμορίτες, οι επικίνδυνοι σκευωροί, οι λαϊκιστές οπαδοί του Μαδούρο, η αριστερά με τις ελαττωματικές ιδέες, η χειρότερη κυβέρνηση από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, για να ανακαλέσω μερικά δείγματα λεκτικού κανιβαλισμού και τοξικότητας που μετέρχεστε εσείς που πριν από λίγο μας εγκαλούσατε για ασέβεια, για θεσμική ασέβεια, η οβόλου λόγου που μιένει τα κοινοβουλευτικά ήθη και τη δημοκρατία. Εμείς λοιπόν επιβιώσαμε. Και επιβιώσαμε γιατί στη ζυγαριά της ιστορίας η αριστερά των δικαιωμάτων, η αριστερά που δίνει φωνή, αξιοπρέπεια και την υπόσταση του πολίτη στους μη έχοντες, αυτή η αριστερά στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων και της φασιστικής απειλής είναι το μοναδικό καταφύγιο των ιτημένων της κρίσης. Γιατί εμείς αφού γραστήκαμε τα δίκαια της κοινωνίας και όχι τη λογική της αγοράς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δημοσκοπικές ψαλίδες εσχάτως κλείνουν, ανοίγουν. Υπάρχει όμως μια ψαλίδα που ανοίγει διάπλατα. Αυτή μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Και ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με πεπραγμένα και προγράμματα. Ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με οράματα και αξίες. Όταν λοιπόν δινόταν η μάχη στην Ευρώπη για την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων και οι Ευρωπαίοι άφηναν μια μικρή χαραμάδα ελπίδας, σπέβδατε να τους εγκαλέσετε για επίοικια και ελαστικότητα. Δεν διστάσατε, τυφλωμένοι από το αντισύριζα μένος και μίσο σας, να μας εγκαλείτε για ανταλλαγή των συντάξεων έναντι του μακεδονικού, διαιρώντας τους Έλληνες για να μην δυσαρεστήσετε ή διχάσετε την ακροδεξιά απόλυξη της παράταξής σας σε προδότες και πατριώτες, ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας στα νεοναζιστικά μορφώματα που δηλητηριάζουν εφηβικά μυαλά και οπλίζουν καραμπίνες. Βγήκαμε από τα μνημόνια, στα οποία οι παρατάξεις σας μας καταδίκασαν και δεν χάνετε ευκαιρία να κινδυνολογείτε αναφερόμενοι στον εκτροχιασμό της χώρας, σε κίνδυνο νέου μνημονίου και ανάγκη πιστοληπτικής γραμμής. Δεν ζηλώσατε, φαίνεται, μόνο τη δόξα του Τόμσεν στις απολύσεις, αλλά και του Μάκρη στην Αργεντινή που επανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ταυτίζεται την ασφάλεια του πολίτη με την άκρατη αστυνομοκρατία και την επιστροφή των κελιών της απόλυτης απομόνωσης στις φυλακές, αλλά για μια άλλη ασφάλεια, αυτή της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, νοσταλγείτε τον Πινοτσέτ, την κατάργηση του Οκτάωρου και την επιστροφή στο 1:5, στο λόγο προσλήψεων απολύσεων από το δημόσιο. Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια διοριστίας, αναγγέλθηκαν 15.000 διορισμοί στην εκπαίδευση. Και εσείς, οι απεινοί διώκτες κάθε έννοιας δημόσιου αγαθού, τους τα κεραυνώνετε ως παροχολογία και προεκλογικό επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Εσείς που θέσατε σε διαθεσιμότητα 2.500 εκπαιδευτικούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν μας είχε καταλάβει ο πόθος για την καρέκλα κατά την προσφυλή σας επωδώ, θα είχαμε οχυρωθεί στη συνταγματική νομιμότητα που επιτρέπει κυβερνήσεις ανοχής και μειοψηφίας. Οι κανόνες της δημοκρατίας όμως, αλλά και η ηθική της αριστεράς, δεν εξαντλούν την πολιτική νομιμοποίηση στη νομιμότητα. Το αίτημα ψήφου εμπιστοσύνης είναι μια πράξη πολιτικής γενναιότητας και δημοκρατικής ευθύνης. Ζητούμε ψήφο εμπιστοσύνης
για να συνεχίσουμε την πολιτική που φέρει το δικό μας πρόσημο, εγγράφει τις δικές μας αξίες, αφή στιγμής βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ζητούμε ψήφο εμπιστοσύνης για να νομοθετήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τη θωράκιση της εργασίας αλλά και της δημοκρατίας μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Ζητούμε ψήφο εμπιστοσύνης για να αποκαταστήσουμε αδικίες και να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στους χαμένους του παιχνιδιού, στους αόρατους και απέλπιδες. Ζητούμε ψήφο εμπιστοσύνης τέλος για να δοθεί ένα αίσιον τέλος σε ένα παραμύθι χωρίς όνομα, μια ιστορική εκκρεμότητα 30 ετών. Και προς τους όψιμους μακεδονομάχους που στο εσωτερικό της χώρας ενδύονται τη λεοντή του εθνικιστικού παροξισμού, ενώ στο εξωτερικό διαβεβαιώνουν τους ανησυχούντες φίλους τους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι θα σεβαστούν και θα τηρήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα ήθελα να πω ότι ο μεγάλος ηττημένος αυτής της συμφωνίας δεν είναι το έθνος μας, ούτε εχθρός μας είναι ο γειτονάς μας. Ο μεγάλος ηττημένος θα είναι ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και η μυσαλλοδοξία που γεννούν ακροδεξιά τέρατα που απειλούν να φανίσουν την Ευρώπη. Η αγάπη για την πατρίδα δεν είναι το μίσος στο γείτονα. Δεν είναι τα φαντάσματα εχθρών και διεθνείς συνωμοσίες που κατατρίχουν και επιβουλεύονται περιούσιους λαούς. Πατριωτισμός είναι γέφυρες ειρήνης και αλληλεγγύης, συνανάπτυξης με τους γείτονές μας. Η Συμφωνία των Πρεσπών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια άσκηση δημοκρατίας που θα ξορκίσει τα φαντάσματα της ιστορίας και θα οριοθετήσει δύο διαμετρικά αντίθετους κόσμους. Το δημοκρατικό και προοδευτικό που δεν επικαλείται την Ευρώπη για τους άτεκτους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωζώνης, αλλά για τη σκευή του διαφωτισμού και του κλασικού φιλελευθερισμού. Το δημοκρατικό κόσμο που ονειρεύεται τα Βαλκάνια του Ρίγα Φεραίου, της συναδέλφωσης, της γέφυρας και της επικοινωνίας. Και έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο που παραφράζοντας ελαφρώς τον ποιητή, τον Καβάφη, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ, μεγάλα και ψηλά τριγύρω του έκτισε τείχη. Και αυτά τα τείχη του επαρχιώτικου απομονωτισμού, μαζί με τα τείχη του μοναδικού στην Ευρώπη πολέμιου των Πρεσπών, του φίλου σας, του Όρμπαν, που κλείνουν εκτός το μυαρό ξένο, για να μην μολύνει το λευκό χριστιανικό έθνος που επαγγέλλεται, ανεπαισθήτως σας κλείνουν από τον κόσμο έξω. Ας μείνετε λοιπόν με την περικεφαλαία και τη χλαμίδα, την ακροδεξιά του κυρίου και τα στελέχη των ομαρχιακών σας που εκφοβίζουν και στέλνουν απειλητικά μηνύματα σε βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση και που δεν προέβηται έστω σε μία προσχηματική καταδίκη. Δικαίωμά σας. Αλλά μαθήματα πατριωτισμού στην αριστερά που αντιστάθηκε και πολέμησε το φασισμό δεν δικαιούστε να δίνετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς τη μάχη κατά του εθνικισμού και της πατριδοκαπηλείας, τη μάχη κατά μιας μπαγιάτικης εθνικοφροσύνης και του ιστορικού αναθεωρητισμού θα τη δώσουμε. Την οφείλουμε στις επόμενες γενναίες. Την οφείλουμε όμως και στην ιστορική μας μνήμη. Την οφείλουμε στους χιλιάδες αγωνιστές μας που έγιναν τα βαριά λίτρα που κατέβαλε η ιστορία στη δημοκρατία, καύση μήλη της ιστορίας και το λείπασμα της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ πολύ.